Ελένη είμαστε. Την Ελένη, την Τσολάκη. Είστε καλά. Ελένη. Ναι. Και τι θέλετε από τη ζωή μου? Θέλουμε να μας πείτε για σας πώς έχει κυλήσει αυτή η σεζόν αρχικά. Όπως πάντα. Ρωτάτε έναν μεσήλικα το πώς κυλάει η σεζόν. Όπως πάντα. Στον αυτόματο. Στον αυτόματο και θα συνεχίσετε και του χρόνου κανονικά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Α, δεν έχετε κάνει κουβέντες ακόμα. Εγώ τι κουβέντες να κάνω? Ότι συνεχίζετε κανονικά στο Happy Day να βγαίνετε με, το δικό, με τη δική σας στήλη. Δεν κάνω εγώ κουβέντες. Δεν κάνω. Και δεν είναι δική μου στήλη. Είναι του Αλφα. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι στα κανάλια. Δεν πρέπει να καβαλάμε τα καλάμια. Τι κάνει το Λενάκι μου? Είναι πάρα πολύ καλά. Σας στέλνει τα χαιρετίσματά της. Τα χαιρετίσματά της. Ένα από τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής τηλεόρασης. Κάτω τα χέρια από την Ελένη. Δεν θέλω να μου την πειράζει κανένας. Και ελπίζω να τα βάλετε αυτά. Ποια εκπομπή εκτός από το Happy Day θεωρείτε ότι βγήκε κερδισμένη? Γιατί είχαμε πολλή ενημέρωση και φέτος. Καταρχάς να σας πω ένα μυστικό. Δεν βλέπω τηλεόραση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πολιτική συνέντευξη, συζήτηση, μία ψυχαγωγική εκπομπή μπορεί να κάνει όταν υπάρχει background από πίσω του παρουσιαστή με τα πολιτικά δρόμενα, όταν έχει εμπειρία και φυσικά χάρισμα. Α, τώρα μόλις μου έρχεται στο μυαλό ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο Γιώργος Ολιάγκας που κάνει ψυχαγωγία έχει πολιτικό background. Έχει εμπειρία και στο πολιτικό ρεπορτάζ, σαφώς και μπορεί να κάνει. Και κάνει. Αναφερθήκατε και σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του καναλιού που έφυγε από τη ζωή και βρεθήκατε σε μια εκδήλωση προς τιμή του. Θέλετε να μας πείτε και μας δύο λόγια? Ο Δημήτρης Κοντομινάς υπήρξε ένας φωτισμένος άνθρωπος του ελληνικού επιχειρήν. Έβαλε τη σφραγίδα του, στηρίχτηκε στον άνθρωπο. Ο Δημήτρης Κοντομινάς αγαπούσε πολύ την Ελένη, τη δικιά μας Ελένη, τη θεωρούσε ένα παιδί που είχε χάρισμα, η Τσολάκη έλεγε, αυτή η Θεσσαλονικαία μου λέγε, τουλάχιστον, λέω, τι της βρίσκεις της Τσολάκη, καλό παιδί. Αυτό το χάρισμα που είχε ο Κοντομινάς, ανέβρεση ταλέντων, να το λαμβάνουν υπόψη τους οι νεότεροι. Ιζαμπέλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βερίγκελ. Και να προσέχετε την Ελένη. Μη μάθω ότι τη στενοχώρησε κανείς εκεί στο Open. Θα έρθω με τα γιαταγάνια μου, τα δικά μου. Με τα κρυφά, έξυπνα, διαβολεμένα όπλα μου. Φιλάκια.